Φίλοι μου, φτάσαμε όλοι μαζί εσίως στο τέλος, την τελευταία μέρα μιας τρισάθλιας χρονιάς. Τρεαθλησί. Ωπα, εδώ είμαστε. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του χρόνου. Τελευταία μέρα του χρόνου, παιδιά. Θυμάμαι όταν τελείωνε το 2020, τους πανηγυρισμούς που φεύγει η χειρότερη χρονιά ever και πλέον θα μπούμε σε μια καινούρια χρονιά δυναμικά, με αισιοδοξία. Surprise! Το 2021 ήταν η έκπληξη του αιώνα. Χρόνια πολλά. Τέτοιες μέρες του χρόνου συνηθίζω ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία δύο χρόνια να ανεβάζω και ένα βιντεάκι με έναν έτσι μίνι απολογισμό της χρονιάς, να θυμηθούμε λίγο τα ωραία πράγματα που ζήσαμε, τις ωραίες στιγμές. Αλλά δυστυχώς το 2021 ήρθε και τα έκανε όλα που... Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ φέτος να βρω το αισιόδοξο μήνυμα του 2021. Και να φανταστείς ότι η χρονιά ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Ιούνιο, η εργασιακή χρονιά τουλάχιστον. Γιατί όταν μπήκε το 2021 στη ζωή μας, ήμασταν ήδη μερικούς μήνες μέσα σε καραντίνα. Ναι, όταν μπήκε το 2021 ήμασταν ήδη κάμποσους μήνες μέσα σε lockdown, στο μεγαλύτερο lockdown που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Και φυσικά εμείς ήμασταν κλειστά, το tattoo studio κλειστά, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση. Τα έχουμε πει αυτά και στο παρελθόν, άσε να μην τα θυμάμαι τώρα και τα παίρνω στο κρανίο. Αλλά ήταν οι 7 χειρότεροι μήνες της ζωής μου, νομίζω. Και ήταν οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου γιατί, πίστεψέ με, αυτό που κάνω δεν μπορώ να το θεωρήσω 100% επάγγελμα. Για μένα προσωπικά τα τατουάζ είναι ένας τρόπος έκφρασης. Όπως ένας ζωγράφος έχει τα πινέλα του και τους καμβάδες του, με τη μόνη διαφορά ότι ο τατουατζής, ο τατου artist μάλλον, δημιουργεί τον εικαστικό του κόσμο πάνω στο δέρμα των πελατών του. Εξάλλου το λέει και η λέξη, τατου artist. Επομένως, 7 μήνες χαμένοι. Δεν μπορούμε να τους αναπληρώσουμε, δεν θα μας επιστραφούν ποτέ ξανά. Αν και δεν μ' αρέσει καθόλου να καπνίζω μπροστά στο φακό, σήμερα γάματο. Γάματο. Fuck it. Αν και εδώ που τα λέμε, φέτος πρέπει να το κόψω. Το λέω κάθε χρονιά, τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Γάμισε τα πολύ δύσκολη χρονιά και να φανταστείς ότι δεν είμαι μουντρούχος και απεσιόδοξος άνθρωπος, ε. Οπα, εδώ είμαστε. Γεια μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο 2022, έτσι αόριστα, αυθαίρετα, τα κρούσματα, ούτε καν θέλω το σκέφτομαι, δηλαδή πάλι τρομολαγνία, 22, 25, 30 χιλιάδες, 800 χιλιάδες κρούσματα. Αλλά γενικότερα εύχομαι όλοι να προσέχετε, όλοι να είστε καλά, η υγεία είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πέρα από την εργασία όμως, αντιμετωπίσαμε και άλλες έτσι δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Αποχωριστήκαμε άτομα τα οποία δεν προλάβαμε καν να αποχαιρετήσουμε και τα οποία θα μας λείψουν και σε μένα προσωπικά και στην κόρη του και στα εγγόνια του. Εδώ ποιοι είναι? Ο παππούς Οργύρης και η γιαγιά Κωνσταντινιά. Ο παππούς Οργύρης, φαίνεται ότι είναι ο παππούς Οργύρης. Ναι, και η γιαγιά Κωνσταντινιά. Έλα. Και εδώ είναι. Τι περιμένει από το γυμνάσιο να είναι ο μπαμπάς σου. Να τους. Αυτό ναι, είναι. Ναι. Για πάρ' το λίγο από κοντά όλο. Με σένα. Πού. Αχ ναι, αχ αυτή από τη γέννηση. Και εκεί κάπου είναι που κατάλαβα για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι η λέξη οικογένεια. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις τους δικούς σου ανθρώπους γύρω σου κάθε στιγμή και να μπορείς να μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου με αυτούς που αγαπάς και σε αγαπούν. Και παρόλο που αυτό το τρένο κινείται συνέχεια μπροστά και σε κάποια φάση όλοι θα κατέβουμε από αυτό το τρένο, σε κάποια στάση της ζωής μας, συνειδητοποιώ ότι
Αυτό που μένει πίσω είναι οι ωραίες αναμνήσεις που ζήσαμε. Η αγάπη που νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Οι ωραίες στιγμές που μοιραζόμαστε. Ως tattoo artist, ως καλλιτέχνης μάλλον περισσότερο, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αρκετά συναισθηματικός. Λειτουργώ με άλλα κριτήρια. Λειτουργώ με αυτά που νιώθω. Και αν υπάρχει ένας λόγος που κάνω YouTube, είναι γιατί μου δίνει έναν ακόμα δρόμο να μπορώ να εκφραστώ, να πω αυτά που θέλω με τα δικά μου λόγια, με τις δικές μου εικόνες. Και είμαι τυχερός που μπορώ και είμαι ακόμα εδώ μαζί σας και μοιράζομαι αυτές τις στιγμές. Εν τω μεταξύ, αυτό το μπουκάλι παίζει να το έχουμε εδώ πέρα κάτι 20 χρόνια, έτσι. Εύχομαι να είναι ακόμα ok. Ας προπάτω. Και να φανταστείς, δεν πίνω κιόλας, ε. Είναι μια χρονιά που θα ήθελα να ξεχάσω γρήγορα. Άλλοι θα διασκεδάσετε αυτές τις μέρες, καλά θα κάνετε. Να διώξουμε το κακό από πάνω μας. Το καλό είναι όμως ότι από Ιούνιο και μετά τα πράγματα κύλησαν ομαλά, δουλέψαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Καταφέραμε να πάμε και διακοπές και είναι σημαντικές αυτές οι μέρες των διακοπών, γιατί ουσιαστικά από τις 9.30 ώρα το πρωί που θα αρχίσω να ετοιμάζομαι, θα πάω στο tattoo studio, σπάω την πλάτη μου όλη μέρα, σκυφτός, θα γυρίσω μετά γύρω στις 9.30, θα κάνω το μπάνι μου, τα παιδιά έχουν ήδη κοιμηθεί, έχω χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητας της οικογένειάς μου και αυτό είναι πραγματικά κάτι που μου λείπει κάθε μέρα. Αυτό που κατάλαβα όμως από την φετινή χρονιά είναι ότι πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς και πρέπει να τους θεωρούμε τυχερούς γιατί ζούμε, μπορούμε και είναι ίσως στο χέρι μας να κάνουμε την ζωή μας λίγο καλύτερη. Νιώθω τυχερός που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχω την υγεία μου. Νιώθω τυχερός που όσο βαστάν τα χέρια μου μπορώ να δημιουργώ τατουάζ, να δημιουργώ σχέδια, να εξελίσσομαι, που μπορώ να κάνω κάποιους άλλους χαρούμενους μέσω της δουλειάς μου. Νιώθω τυχερός που μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα και να κάνω ένα επάγγελμα το οποίο αγαπώ. Νιώθω τυχερός που καμιά φορά περπατάω στο δρόμο και με σταματάτε και μου λέτε «Hey bro, βλέπω τα βίντεό σου, good job». Νιώθω τυχερός που μερικοί από εσάς μπορείτε και θέλετε και έρχεστε από διαφορετικές πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης για να χτυπήσετε το τατουά σας και να επιστρέψετε αυθημερών. Νιώθω τυχερός γιατί με εμπιστεύεστε με το δέρμα σας. Με εμπιστεύεστε για σχέδια τα οποία θα έχετε πάνω σας για μια ζωή. Νιώθω τυχερός που οι 10 ώρες που θα περάσω μέσα στο tattoo studio θα είναι ώρες κουραστικές μεν, αλλά ψυχικά γεμάτες ώρες. Νιώθω τυχερός όταν ο άλλος έρχεται στο tattoo studio και μου λέει «Θέλω ένα τατουάζ μαζί σου, σε έχω δει στις τρίλεπτες τρίτες». Νιώθω τυχερός που έχω συνεργάτες οι οποίοι δουλεύουν το ίδιο σκληρά με μένα. Νιώθω πολύ τυχερός που έχω μία σύζυγο η οποία με φροντίζει και με αγαπάει, πιστεύω. Μ' αγαπάς. Νιώθω τυχερός γιατί έχω δύο αγγελούδια τα οποία με φωνάζουν μπαμπάκα. Νιώθω τυχερός που περιβάλλομαι από ανθρώπους στο οικογενειακό μου περιβάλλον οι οποίοι μεταξύ μας μοιραζόμαστε αγάπη. Νιώθω τυχερός γιατί ίσως κάποιος προσέχει για μένα. Νιώθω τυχερός που είμαι εδώ, μπορώ, άλλη μια μέρα. Σε όλους εσάς λοιπόν που είσαστε μαζί μου, εδώ, στις εκπομπές, στην ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στο στούντιο, εκτός στούντιο, θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και να είμαστε όλοι τυχεροί. Στην υγεία σας.